Τώρα, πριν από λίγο. Είδηση που έσκασε πριν από λίγο. 22 νεκροί από πυροβολισμού ενόπλου σε τρει διαφορετικέ τοποθεσίε στο Μέιν των ΗΠΑ. Ένα ένοπλο έχει αναγνωριστεί. Είναι ένα 40χρονο, ξέρουν και ποιο είναι. Δεν τον έχουν συλλάβει ακόμα. Εδώ βλέπετε τι εικόνε. Πήγε, ε, ε, σκότωσε τουλάχιστον 22 ανθρώπου σε διαφορετικού πυροβολισμού. Είναι στο Λούιστον του Μέιν στι βορειοανατολικέ ΗΠΑ. Ε, παραμένει ελεύθερος, δεν έχει εντοπιστεί. Ε, θεωρείται ότι έχει τραυματίσει και άλλα 50, πέραν των 22 νεκρών, έχει τραυματίσει άλλα 50 άτομα σε διάφορες τοποθεσίες. Είχε πάρει ένα όπλο, πήγε στους δρόμους και αδιακρίτως πυροβολούσε. Ε, και σε έδωσα bowling, λέει η αστυνομία, ότι μπήκε ενδεχομένω και άρχισε να πυροβολεί. Ενώ ε, η αστυνομία έχει βγάλει ανακοίνωση που λέει στους κατοίκους στο Λούιστον να κλειδωθούν στο, 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 σπίτια του να βρουν καταφύγιο να κλείσουν επιχειρήσει του. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι ο τύπο έχει ένα τυφέκιο, λέει, τύπου τύπου ε, 15. Ρο. Ναι, α, 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 α 15. Τύποια, ναι. Ε, Οπτικό λέιζερ. Ναι, 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 ναι. Και φορά λέει τι λέει: Μαύρο στρατιωτικό παντελόνι και καφέ μπλουζάκι. Γενικώ είναι η, η, χώρα που ε, ο καθένα μπορεί ελευθέρω να έχει το όπλο του. Αυτό έχει ένα δίκιο. Να δούμε βέβαια τι είναι, γιατί στι εποχέ που ζούμε και στι μέρε που περνάμε, το τόπο σκέψη όλων πάει σε άλλα πράγματα. Δεν ξέρουμε τι είναι αυτό ο άνθρωπο. Αυτό ο άνθρωπο είναι, από ό,τι καταλαβαίνω, ένα Αμερικανό από το ονοματεπώνυμο που δίνει οι Ηνωμένε Πολιτείε. Αντιλαμβάνεστε όμω ότι ο Παλανίτη είναι σε ένα συναγερμό υπό το φόβο μετά το κάλεσμα του Άισι που μιλούσε στου μαγικού λύκου να βγείτε να σκοτώνετε διακρήτω. Δεν ξέρει τι μπορεί να είναι. Δεν ξέρουμε τι είναι. Μπορεί να είναι ένα τύπο εκεί Αμερικανό, ο οποίο απλά πήρε ένα όπλο και βγήκε σκότωνε. Το κάνουν αυτό. Έχει ξαναγίνει πολλέ φορέ. Μπορεί να είναι και κάτι άλλο. Δεν το ξέρουμε. Θα το δούμε στη συνέχεια. Λοιπόν.